όλη σου αυτή η διάθεση να κάνεις καριέρα σαν τραγουδίστρια, ναι, αυτό το πράγμα σου φύγε ή τώρα που έκανες και την οικογένεια λες θα ξαναγυρίσω και θα είμαι τελικά πολύ πιο έτοιμη με τη δουλειά. Δηλαδή ναι, έκανες ναι, μια παύση τώρα για τη δουλειά. Γεια σας. Είναι ο ξυλουργός εδώ από το χωριό. Γεια σας. Πολύ καλή, πολύ γλυκό. Για πες. Κοίτα, νιώθω πιο έτοιμη από ποτέ για τις δουλειές μου, γιατί νιώθω εγώ καλά. Ενώ ότι πρώτη φορά που πολύ καλά νιώθω μέσα μου, ενώ αυτοπεποίθηση από μέσα, πώς σου πω. Ναι. Δεν ξέρω, είναι ότι έγινα μητέρα και μου βγήκε αυτό, αλλά αγαπώ αυτό που κάνω. Έρε καλομυράκι, 10 χρόνια είχα να σε δω, από το 2006, πολύ την Κυριακή. Τι επιτυχία ήταν αυτή που κάναμε, θυμάσαι. Δεν σου έχω ευχαριστήσει ποτέ που μου έδωσε τόσο μεγάλη ευκαιρία. Τι ευκαιρία. Λες, εμένα μου έκανες την τιμή τότε και ήρθες και μέσα μου έδωσες πάρα πολύ. Και το σέβομαι πάρα πολύ. Και νιώθω ότι δεν το έχω πει και thank you. Δεν χρειάζεται να το πεις, δεν χρειάζεται. Δεν είναι. Λέγε, λέγε, λέγε. Λέγε, λέγε. Ήμουν καινούργια. Δεν χρειάζεται, εγώ δεν θέλω τέτοια. Αυτά τα κάνω την καρδιά μου. Λέγε, μίλα. Πες καμιά καλή κουβέντα. Το σέβομαι, είσαι ο καλύτερος. Δεν θέλω να λες αυτές τις υπερβολές, Καλομύρα. Μίλα. Μίλα, να ακουστήκαμε. Ήτανε η καλύτερη. Ωραία, πέρασαμε. Ναι. Ξέρεις κάτι, έχεις μείνει.